Θα πάμε Κώστα στο μπάσκετ. Έχουμε αρκετά να πούμε. Με έναν παίκτη που είτε βλέπεις τα καλύτερα καρφώματα, είναι μέσα. Είτε βλέπεις τις καλύτερες μανούρες, είναι μέσα. Είτε βλέπεις τα μεγάλα παιχνίδια, είναι μέσα. Ο λόγος και το Γιάννη Γιαννούλη. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, τι κάνετε από παιδιά. Αλήθεια το που λέω, δεν είναι. Ό,τι κατηγορία, γιατί υπάρχει και το έτσι μια μόδα. Πολύ, εμένα, πολύ μου αρέσει να μαζεύουν φάσεις του ΠΑΟ, καρφώματα, τα νικητήρια σου, τις μανούρες. Είσαι παντού μέσα. Εντάξει, μανούρες πρώτος δηλαδή. Αλλά και στα καρφώματα δεν πας πίσω και στις μεγάλες νίκες δεν πας πίσω. Άκουσε με. Στις μανούρες όποτε έπρεπε έκανα. Σαφώς, ναι. Δεν λέμε όταν ότι... η ομάδα κόλλαγε, όταν η ομάδα δεν μπορούσα να βάλουμε καλάδι και τα τρώγαμε, έπρεπε κάπως να αλλάξει το θέμα. Δηλαδή εκείνον τον Αμερικανό του Ερυθρού Αστέρα τον πήρες πραγματικά βόλτα. Τον έσαιρνες δηλαδή, λες και ήταν πεντάχρονο παιδί. Άμα σου πω ότι πόσα πρόστιμο έφαγα, 5.000 φράγκα, γαλλικά φράγκα πλήρωσα. 5.000, εσύ. Πρόστιμο. Εσύ εγώ, θα πλήρωσες, ναι. Ή ποιος το νόμιζες. Η ομάδα. Ρωτώ γι' αυτό. Η ομάδα όχι. Και στην άλλη μανούρα που πάλι έγινε με τον Καράγκουτη τότε με τον Πανιόνιο, πήγαμε να πληρωθούμε μαζί με τον Σάκρυπο και όλη η ομάδα και μας είπαν εσείς ελάτε σε δύο μήνες να ξαναπληρωθείτε. Καλά, εντάξει. Σε εκείνον τον Μπάς Γιάννη μιλάμε για κανονικό ρίγκ τώρα, εντάξει. Δεν μιλάμε για μανούρα. Που και πάλι δεν έφτυξες εσύ, χαμός. Θα πω εγώ. Πάλι δεν έφυγα εγώ. Να λέμε για την αλήθεια στον κόσμο για να ξέρουμε γιατί λέμε. Πώς δεν βρίσκουμε, Γιάννη, πώς θα περνάς. Άποτα, γιατί... Για πες. Μια χαρά. Όχι, τι θα έλεγες για τη φάση με εκείνη. Μέσα. Κάτι θα έλεγες για τη φάση με τον Καράκουτη. Ναι, ότι κερδίζαμε 10 πόντους και μας έκαναν ένα ντου ο Πανιόνιος και μας πήγε στον πόντο. Και ήταν το ανάποδο. Και αυτός ήρθε και με μανούρια σε πρώτα. Του Καράγκουτη. Αλλά εντάξει. Που να ξέρε. Φαντάζομαι το ξεπεράσατε με τον Καράγκουτη. Επανεθνή σχέση σας ή όχι. Και να φανταστείτε ότι μετά από το καλοκαίρι που μαζευτήκαμε την εθνική, ήταν, ξέρεις, ήμασταν λίγο παγωμένο το αέρας. Στον αέρα ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα και ήρθε ο Αλβέρτης, αν θυμάμαι καλά, και είπε μια ατάκα, κάτι, είπε γελάσαμε και πάει τελείως. Δεν ήταν. Σιγά, τι να κρατήσεις, τι είχατε να χωρίσετε. Αυτά όταν η σφιγμή είναι 150 και σε μια ηλικία διαφορετική από τη σήμερα, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Πες μας λίγο για το φετινό... Όποιος και να ήταν. Συμφωνώ. Πες μας για το φετινό ΠΑΟΚ. Είναι θέμα συζήτησης. Ο φετινός ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, εμένα μου άρεσε πολύ, ειδικά μετά που πήραμε τον κόουτς του Λυκογιάννη, δηλαδή, δεν ξέρω, έχει τελευταίους 3-4 μήνες η ομάδα είναι σούπερ, δηλαδή, ξέρεις να τη βλέπεις, εντάξει, είναι και πιο σταθερά και οικονομικά και όλα, δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα, αλλά όχι τόσα πολλά, τα έχει καλύψει σχεδόν όλα, δηλαδή προσπαθεί πολύ ο Θανάσης Χατζόπουλος, μαζί με την ομάδα του εκεί πέρα. Είναι ωραίο, είναι. Δηλαδή χρόνια είχαμε να δούμε τον ΠΑΟΚ έτσι. Και με μία μόλις αλλαγή η Γιάννη στην ομάδα. Δηλαδή ο Κονατέ είχε έρθει ήδη πριν έρθει ο Κώστας Λυκογιάννης. Ουσιαστικά η αλλαγή ήταν ο τραυματίας ο Μήτρου Λόγκ με τον Κάρτερ. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή οι ίδιοι παίκτες, μάλλον προπονητή, τι εικόνα βγάλανε από τον Δεκέμβριο και μετά. 10 Δεκεμβρίου ήρθε ο Λυκογιάννης στην ομάδα. Μπράβο. Δεν θυμόμουν ακριβώς. Ναι, από το Δεκέμβριο δηλαδή βλέπεις. Ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό. Να παίζουν οι παίκτες για τον προπονητή. Αυτό είναι το νούμερο ένα σε όλα τα αθλήματα, σε όλες τις ομάδες, να ξέρεις ότι μάλλον ο προπονητής να περνάει τόσο καλά στους παίκτες, να τους αγαπάει ας πούμε συσταγωγικά τόσο πολύ, ώστε ο παίκτης να σκίζεται για τον προπονητή. Αυτό, και η ομάδα να μην κερδίζει, θα παλεύουν όλοι για τον προπονητή. Και αυτό το έχει καταφέρει ο Λυκογιάννης και πολλά μπράβο του. Και φαντάζομαι είναι δηλαδή πολύ σημαντικό... Δηλαδή ήμουν παίκτης του, παίκτης του να ήμουν εγώ σήμερα, δηλαδή να ήμουν στην ομάδα, έτσι πως συμπεριφέρεται η γλώσσα του σώματός του, ή πούμε απ' έξω και βλέπω, ή ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που βρίζει, που φωνάζει, δηλαδή που τους μαλώνει, όλα αυτά τον έχουν όλοι
πολύ ψηλά, με πάρα πολύ σεβασμό. Και βλέπεις ότι παίζουμε γι' αυτό. Δηλαδή εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Μπορεί, ας πούμε, οι απτυχλάδες δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ το καταλαβαίνω και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή είχα καιρό να δω έτσι μια ομάδα, όχι μόνο ΠΑΟΚ, γενικά, να παίζουμε έτσι. Γιάννη, για τον προπονητή. Εκείνη την ώρα που έχεις τον προπονητή να φωνάζεις το αυτί σου ή στα μούτρα σου μπροστά, με όχι πολύ ευγενικό τρόπο πάνω στο παιχνίδι, πώς αισθάνεται ένας επαγγελματίας αθλητής? Θέλει, ας πούμε, να απαντήσει στον προπονητή, ξέρει ότι είναι μέσα παιχνιδιού, το πάρετε και σου λέει τώρα θα σου δείξω εγώ στο επόμενο δεκάλεπτο ποιος είμαι εγώ. Πώς ακριβώς, γιατί όντως έχουμε δει και στο Παλατάκι και εκτός πολύ έντονες αντιδράσεις από τον coach. Σχεδόν σε όλους τους παίκτες, όχι μόνο σε. Νομίζω μόνο ο Βαγγέλης Μαρέλης την έχει γλιτώσει. Δεν υπάρχει. Οι προπονητές ενημερών δεν σε ρωτάνε. Δεν θέλουν συζήτηση. Μπορεί να φωνάζει, να σου λέει, να σου κάνει ερώτηση, αλλά στην ουσία δεν είναι ερώτηση, σε ενημερώνει. Ναι. Άμα εσύ κάνεις το λάθος και απαντήσεις, τελείωσε μετά. Είναι επί δέκατο οι φωνές και οι βρισχές και όλα. Οι προπονητές δεν είναι, δεν κάνεις να συζητήσεις με τον προπονητή σου. Δεν υπάρχει. Ό,τι λέει το κάνει, τέλος. Και ό,τι γυρνάει και μιλάει στους παίκτες που είναι στον πάγκο, δηλαδή ενώ παίζει το παιχνίδι, ξαφνικά σηκώνεται, πάει, μιλάει σε έναν παίκτη. Θέλω να του πει ότι κοίταξε, όταν θα μπεις μέσα, να προσέξεις αυτό. Αλλά επειδή και η σφιγμή των προπονητών δεν είναι στους 70-80, είναι και αυτόν πολύ ψηλά, το βγάζουν από μέσα τους, δηλαδή από την καρδιά τους, από τι πρέπει να κάνουν για να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά δεν σε ρωτάνε, και ποτέ κανένας θα δεις μην απαντήσει. Εκείνη την ώρα εσύ, πώς ένιωθες, γιατί έχεις συνεργαστεί με προπονητές τώρα, εντάξει, παγκόσμιας εμβέλειας. Εντάξει, εκείνη την ώρα πώς ένιωθες, ήθελες να απαντήσεις κι εσύ λεκτικά ή σωματικά, κατέβαζες το κεφάλι, θέλεις πώς να απαντήσεις, γιατί νομίζω ότι έχεις εσύ δίκιο. Επειδή ατομικά εσύ μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά για το ομαδικό, για την ομάδα που είναι ο υπεύθυνος ο προπονητής, έχεις λάθος. Και το έχουν αποδείξει όλοι οι προπονητές. Δεν πρέπει να είσαι ο κάτι προπονητής. Όλοι οι προπονητές ξέρουν. Δηλαδή το γνωρίζουν. Δεν μπορείς να απαντήσεις, φίλε μου. Δεν γίνεται. Σε ποιον απαντήσεις, τον Ιφκοβιτς? Φαντάζομαι σε αυτό το μαλλόνι ή στον Ομπράντοβιτς. Στον Ομπράντοβιτς, γιατί δεν μπορείς. Όχι, είναι στον Ιωαννίδη. Στον Ιωαννίδη. Μπορείς να απαντήσεις. Τι να απαντήσεις, θα σε πετάξουν έξω. Θα σε βγάλουν, θα σου στείλουν στα αποδυτήρια. Τώρα με τον Ιτούδη και με τον Τζέιμς που έγινε στην Ευρωλίγκα. Στον Ομπράντοβιτς. Τζέιμς παίρνει 1,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Στον Ομπράντοβιτς δεν μπορούσες, Γιάννη. Ο Χεράτος είναι ο Ιφκοβιτς, παιδιά. Ναι, αλλά εκείνος είναι. Γιατί ο Ιφκοβιτς ερχόταν κατά πάνω σου. Δηλαδή λες, όχι, αυτός θα με τσολακώσει, τα αλήθεια. Δεν σε ρωμίξει. Ο Μπράντοβιτς φοβόμαστε να μας έρθει στο κεφάλι. Ο Ιωάννης μας ερχόταν πράγματα στο κεφάλι. Μπάλες, στυλούς, μαρκαδόρους. Αλλά δεν το κάνουν, δηλαδή, δεν το κάνουν γιατί έχουν κάτι μαζί σου. Θέλουν όλοι το καλό της ομάδας. Και μπράβο στον Λυκογιάννη, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή χρόνια τον ξέρω τον προπονητή. Παρέσει από, τι να σου πω, από τον Νίκαρο παλιά που ήταν πριν πόσα χρόνια. Τον είχα πρώτο δει. Άρα είσαι με τα δυο χέρια ψηφίζεις υπέρ της απόφασης της διοίκησης Χατζόπουλου να το ανανεώσουν το συμβόλαιο και να τον κρατήσουν στο Παλατάκι. Για 3 χρόνια μάλιστα, όχι ούτε για 1 ούτε για 2. Ναι, βεβαίως και είμαι και χάρηκα, γιατί είναι και μια κίνηση ότι και ο Χατζόπουλος δεν είναι εδώ πέρα για ένα φεγγάρι. Φαντάζεσαι ένα χρόνο, ένα ή οτιδήποτε λίγο να τα μαζέψει. Θέλει ο άνθρωπος να χτίσει ομάδα. Θα δούμε και παίκτες τώρα να υπογράφουν ένα-δύο χρόνια, μάλλον πάνω από 2 χρόνια. Που έχει λείψει από τον ΠΑΟΚ, για αυτό, έχει λείψει ο κορμός. Ναι, μα όλοι έρχονται για 9,5 μήνες. Είχε γίνει μόδα ο ΠΑΟΚ, πάω στον ΠΑΟΚ, δεν θα πάρω πολλά χρήματα, αλλά θα παίξω πολύ, ώστε του χρόνου, δηλαδή είχαν όχι σκαλοπάτι, κάτι ακόμα πιο χαμηλό για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γι' αυτό ο Θανάσης Χατζόπουλος το έχει αλλάξει. Με τις κινήσεις του, όχι με πολλά λόγια, με έργα. Το μπάσκετ, Γιάννη, είναι... Πραγματικά χαίρομαι αυτό, δηλαδή. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που βλέπεις πιο εύκολα παλιούς αγώνες. Εγώ ειδικά στην καραντίνα
Έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια τα δικά σας. Στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να δεις παλιό παιχνίδι. Ήμουν καλός παίκτης, λέγε τώρα. Ήμουν καλός. Ήσουν καλός, ναι. Ήσουν καλός. Ήταν καλύτερος ο Ευθύμης, αλλά εντάξει, και εσύ έκανες την προσπάθειά σου. Το βράδυ στην έξοδο ήσουν ο καλύτερος παίκτης. Εκεί ναι. Γιάννη, είναι πολύ μακριά ο ΠΑΟΚ στο να ξαναφτάσει στο επίπεδο, δεν θα σου πω να παίρνει τίτλους σε πρώτη φάση, να διεκδικεί τίτλους, όπως είναι δομημένο το ελληνικό μπάτς και το ευρωπαϊκό. Είμαστε μακριά ακόμα, ή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση όσο Κοίταξε, πιστεύουν ορισμένοι. Πώς το βλέπεις εσύ? Δεν είναι μακριά, γιατί άμα υπάρχει μια σταθερότητα σε μια ομάδα και οι καλοί παίκτες, τώρα έρχονται μέτρη παίκτες στον ΠΑΟΚ και όλα αυτά τα χρόνια. Μέτρη. Και προσπαθούμε να βρούμε τόσα χρόνια ένα λαβράκι, ένα παίκτη που θα μας κάτσει φτηνό και καλό. Κοίταξε, φτηνός και καλός δεν υπάρχει. Στη ζωή μας γενικότερα, φτηνό και καλό δεν υπάρχει. Πρέπει να πληρώσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Δεν λέω τώρα ότι έχει τα πολλά χρήματα και θα το κάνει. Απλώς τώρα θα έρθει και ένας πάνω από average παίκτης στον ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπει ότι είναι σοβαρή ομάδα, είναι τόσα έχουμε, τόσα θα πάρετε. Δεν κάνουν τα παλιά τα συμβόλαια, τα τρελά και ξαφνικά ο επόμενος θα τα πληρώσει, θα τα κουβολάει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή άκουσα μια φορά ότι ο Θανάσης είχε στα 5 συμβόλαια να πληρώσει ακόμα. Ναι, όντως. Έτσι είναι. Κάτι θα το νούμε, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή τώρα μην κάνω και λάθος, αλλά είπε πολλά. Μεγάλη κουβέντα, είπες μεγάλη κουβέντα. Είπες πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα, με ξέρεις. Γι' αυτό πάω και έφτασε στο σημείο του περσινού και του προπέρσινου καλοκαιριού. Έλα εσύ, φύγε εσύ, γράψε 100 χιλιάρικα σε αυτό το λογαριασμό. Εσύ γράψε 100, γράψε 70, δεν μας κάνει, διώξουν, φέρε άλλον. Ναι, αλλά αυτό θα τα πληρώσει ποιος? Είναι διαφορετικό δηλαδή μια ομάδα να έχει ιδιοκτήτη. Είναι μετά από ένα-δύο χρόνια. Αυτό λέω. Όταν ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που πληρώνει, δεν είναι διαχειριστής, είναι ιδιοκτήτης διαχειριστής, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Πάντως δηλαδή πρέπει όλοι να βοηθήσουμε εδώ πέρα την κατάσταση, γιατί βλέπουμε ότι συσπηρώθηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ, βοήθησε ο κόσμος του ΠΑΟΚ πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή έχεις ένα φοβερό νούμερο. Είναι ασύλληπτο, Γιάννη, έτσι είναι. Τη σήμερα η μέρα 500.000 ευρώ είναι ασύλληπτο. Το έχουν κάνει όλοι. Το έκανε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος για το να κάνουν εκεί πέρα οι Παναθηναϊκοί και είμαστε 1,5 εκατομμύριο Παναθηναϊκοί σε όλη την Ελλάδα και δεν μαζέψαν ούτε 80.000. Ναι. Που το έκανε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που λέει θα κάνουμε αυτό, εκείνο με το βοτανικό, με το έτσι, με αυτό που πήγε να κάνει την πράσινη ιδέα, ξέρω εγώ τι πήγε να κάνει. Ναι. Το προσπάθησαν αρκετοί αυτό να το κάνουν. Δεν έβγαινε. Γιατί βγήκε τώρα όμως? Γιατί πιστέψαν τον Χατζόπουλο. Αυτό έγινε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πιστέψαν τον άνθρωπο που βγήκε μπροστά. Ναι. Και βγήκε μπροστά σε μια εποχή που δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Ε. Δεν υπήρχε εναλλακτική. Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν διαρκεία. Δεν υπάρχουν. Ναι, αυτό λέω. Το καλοκαίρι υπήρχε Χατζόπουλο ή χάος. Αλλά θες τι μ' άρεσε εμένα. Θες τι μ' άρεσε Κώστα σε μένα στον Χατζόπουλο. Ναι. Ότι εδώ και 2-3 χρόνια το έκτιζε. Ναι. Μπορεί να μην το ήξερε ο ίδιος, να μην το σκεφτότανε, ήταν δίπλα στην ομάδα. Μόνο και μόνο που καθόταν στον πάγκο, ξέρεις, εκεί δίπλα με τους παίχτες, με αυτά, δηλαδή τον βλέπεις. Δηλαδή λέω κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, που καθόμουν εγώ στην Κυρκία, τον έλεγα από μέσα μου. Αυτός λέω πρέπει να γίνει τώρα πρόεδρος. Δηλαδή να ξέρεις ότι έχει και τις πλάτες, είναι και παλικαράς, είναι και αυτό, ξέρω και προσωπικά. Δεν το γνώρισα μέσα στην Τούμπα, στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ναι, ποδοσφαίρου, ναι, ήταν στη δίκη δηλαδή, σε αγοράκι. Δηλαδή, παοξής από... Ναι. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Και πραγματικά χαίρομαι αυτό, δηλαδή, που ανέλαβε αυτός. Γιάννη, όπως είναι δομημένο το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία 10 χρόνια, όπου μεταξύ άλλων μπορεί ο ΠΑΟΚ να χάσει ένα 17χρονο, 18χρονο και να τον πάρει Παναθηναϊκός ουσιαστικά τζάμπα, μπορεί να ξαναχτιστεί ένας κορμός. Ήσουν εσύ και ο Ευθύμης. Δίδυμο, σούπερ και με άλλα παιδιά. Ήταν μετά λίγο αργότερα ο Μαυροκεφαλίδης, ο Βασιλόπουλος, ο Βασιλιάδης. Κακά τα ψέματα, ο κόσμος δένεται περισσότερο με τους Έλληνες παίκτες. Όπως έτυχε και με εσάς, μπορεί ο ΠΑΟΚ να ξαναχτίσει ένα ελληνικό κορμό ή τα πράγματα είναι δύσκολα πλέον. Ζητάει πολλά ο Έλληνας, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, φεύγουν στο εξωτερικό. Πώς το βλέπεις αυτό? Γιατί καλοί Αμερικανοί 6, αλλά κακά τα ψέματα. Εντάξει, οκ.
στις μικρές κατηγορίες, στις μικρές ηλικίες, συγγνώμη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πλέον. Γιατί έτσι πως τα έχουν φτιάξει η μανατζαρία και η ομοσπονδία, ο Βασιλακόπουλος δηλαδή και όλα αυτά, ότι ο καθένας είναι μόνος του, ο καθένας μπορεί να φύγει ό,τι ώρα θέλει. Δηλαδή, γιατί να επιδείξει ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια τώρα. Να μαζέψει όπως μάζεψε εμένα τον Ευθύμη και τον Στουγιάρη που τον έφερε από την Ιουγκοσλαβία, δηλαδή και άλλους παίχτες για να έχει εφηβικό να τους ετοιμάζει άντρες. Εμείς δεν μπορούσαμε να φύγουμε, να πάμε σε άλλη ομάδα. Τώρα όλα τα παιδιά, δηλαδή πώς το λένε τον Σέργιο που ξέρεις, αυτός που είναι 2-20 που έπαιζε, θα παίζει τον Λάβριο, που ήταν στον Άρη. Μου διαφεύγει τώρα, Γιάννη. Το ψηλό του παλικάρι που είναι... Μου διαφεύγει. Είναι, 18, είναι 20 χρονών τώρα το παιδί. Έχει αλλάξει 8 ομάδες. Είναι 20 χρονών. Από τη Δράμα που ξεκίνησε, δηλαδή άλλαξε 8 ομάδες. Τώρα παίζει στο Λαύριο, δεν παίζει δευτερόλεπτο. Είναι 2,17-2,18 ύψος. Αυτός γιατί δεν έχει παίξει? Γιατί έχει αλλάξει 8 ομάδες τα τελευταία 5 χρόνια. Βλέπουμε στην ΑΚ, Γιάννη, τον Ραγκαβόπουλο να θέλει να φύγει και να φεύγει μάλλον για λίγα χρήματα, αλλά προφανώς κάτι άλλο είναι από πίσω, έτσι δεν είναι? Ναι, βλέπει το παιδί ότι δεν παίζει εκεί, αυτός είναι ταλέντο. 19 χρονών. Αυτοί όλοι γύρω του τον έχουν τρελάνει ότι πρέπει να παίζει 20 λεπτά το λιγότερο στην ΑΕ και δεν παίζει. Καλά, δεν μπορείς να βγάλεις το Μασιούλης τώρα και να βάλεις το Ραγκαβόπουλο, που δεν γίνεται. Okay, για δύο χρόνια μπορεί να γίνει. Ευκαιρία να πάει ο ΠΑΟΚ τώρα και να πει, έλα εδώ. Αλλά ο Ραγκαβόπουλος θα χρησιμοποιήσει το ΠΑΟΚ. Γιατί θέλει να πάει στο NBA. Ναι, αλλά αυτό όμως συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβε, δηλαδή, τι θέλεις να κάνεις ακριβώς? Τι πρέπει να αλλάξει για εμάς? Τι πρέπει να αλλάξει τώρα, πλέον είσαι πολύ όριμος. Να υπάρχουν ακόμα πιο πολλά χρήματα να αγοράσεις ένα παίκτη για δύο χρόνια. Αλλά να πρέπει να επενδύσεις. Δεν είναι ακόμα ο ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο. Ούτε ο Χατζόπουλος. Δηλαδή, δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να αλλάξει το ελληνικό μπάσκετ συνολικά. Πρέπει να αρθούν καινούργια μυαλά. Πρέπει να αλλάξουν όλες οι υποδομές κάτω. Δεν μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο K19, K20 και στο μπάσκετ να μην υπάρχει K19. Και νομίζω αυτό που είπες, Γιάννη, νωρίτερα, ότι είναι για μένα πραγματικά απίστευτο να μεγαλώνεις έναν παίκτη από τα 13, 14 και στα 18 να σου κουνάει μαντήλι, πάω στο Παναθηναϊκό και να παίρνεις εσύ ψίχουλα ή να μην παίρνεις και τίποτα. Δηλαδή συμβαίνει μόνο στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει. Στα 17 μπορεί να φύγει. Και στα 17 μπορεί να φύγει. Στα 17 δηλαδή. Στο okay. Χρόνο μπορεί να αλλάζει. Είναι αυτό που είπες. Γιατί να επενδύσεις σε ακαδημίες, γιατί. Ναι, ακριβώς αυτό. Γιατί μόλις θα γίνει 13-14 χρόνια και θα είναι 1,70 ύψος πρώτη γυμνασίου, θα πάνε οι μάνατζερ και θα τον πούνε ότι ο γιος σου είναι ο καινούριος Γκάλης. Καινούριος Γιαννάκης, καινούριος Γιαννούλης. Κατάλαβες. Θα του πάρω το μυαλό, θα νομίζουν οι γονείς ότι θα τους ταΐζει αυτός. Δηλαδή, κάθε γενιά βγάζει 3-4 παίκτες, μάλλον κάθε χρονιά, 3-4 παίκτες που μπορούν να φτάσουν υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που παίζουν. Αλλά οι μάνατζερ ξέρουν, πάνε και λένε, κοίταξε να δεις αυτό, αυτό και αυτό. Το γιο σου έχει προοπτική, έχει αυτό, θα τον βοηθήσουμε, θα τον κάνουμε. Μάνατζερ έπρεπε να γίνεις για αέρα, παίρνουν οι γονείς. Δεν παίρνουν τα παιδιά αέρα, τα μυαλά τους. Έπρεπε να γίνεις μάνατζερ. Δεν μπορεί να γίνει μάνατζερ. Δεν μπορεί να γίνει μάνατζερ, Γιάννη. Πήγα να γίνω μάνατζερ και γέλαγα. Λέω, εντάξει, πρέπει να λέω ψέματα. Αυτό λέω. Δεν μπορεί, για έναν που σε ξέρει, δεν μπορείς να γίνεις μάνατζερ. Δεν μπορεί να πουλάς παπά. Ότι ήρθε ένα παίκτη και μου λέει, εγώ θέλω 100.000 συμβόλαιο. Ένας παίκτης. Εντάξει, μια χαρά παίκτη, θέλει 100.000 συμβόλαιο. Το λέω, αδερφέ, άμα έχεις θέσει 100.000 συμβόλαιο, εγώ δεν μπορώ να πάω σε έναν πρόεδρο και να τον πω, κοίταξε, υπάρχει αυτός. Θα πει, για να δεν έρθεις εσύ να παίξεις, να πληρώσεις ένα τόσο λεφτά. θέλει αυτό το κόρο, δεν τα άρεμα, ξέρεις πώς είναι. Εντάξει, κοίταξε, όλη τη δουλειά τους κάνουν. Καλά, βέβαια. Δεν κατηγορούμε, εννοείται κανέναν. Εντάξει, αυτό δεν έρχεται αυτό σε μένα. Ακριβώς. Αν αλλάξει η δομή, όπως είπες, και θεσμικά υπάρξει μια νέα νοοτροπία για να ξαναστηθεί το ελληνικό μπάσκετ, τότε μπορούμε να περιμένουμε. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε σε αυτό που βλέπουμε. 6 Αμερικανούς, 8 Αμερικανούς και δεν συμμαζεύεται. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να πάνε 4 ξένοι ό,τι θέλεις. Δηλαδή μην έχει 2 Μπόσμαν, 2 Μπόσμαν Β, Α.
τέσσερις ξένοι, να υπάρχουν 8 Έλληνες μέσα. Αλλά 8 Έλληνες. Έτσι θα ανέβηκε η εθνική ομάδα. Τώρα στην εθνική ομάδα. Έτσι ακριβώς. Την καλή, το καλοκαίρι, ας πούμε. Όχι αυτή τώρα που είναι τα παράθυρα και παίζει όποιος. Εγώ πραγματικά, παιδιά, 2-3 από τελευταία φορά που είδα, δεν τους ήξερα. Και βλέπω όλη μέρα μπάσκετ. Φαντάσου. Τα λέει όλα. Το καλοκαίρι που θα είναι η εθνική αντρών και παίζουν. Παντοκούμπο, 4 παίκτες από τον Ολυμπιακό, 5 παίκτες από τον Παναθηναϊκό και τελείωσε. Και κανένα δυο έτσι. Δεν παίζουμε. Εμείς όταν παίζαμε εθνική ομάδα, με δεν έπαιζε 20 λεπτά μέσω όρο, δεν σε έπαιρνε η εθνική ομάδα. Μάλιστα. Δεν πήγαινε σε εθνική ομάδα, ήταν άγραφος νόμος. Έτσι ακριβώς. Όπως πάντα είσαι απολαυστικός. Θα μπορούσαμε να κάνουμε εύκολα με τον Γιάννη Κώστα και ένα μισάρο για τον ποδοσφαιρικό πάω, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος. Άνετα. Εκεί, εκεί να δείτε τη σολάρισμα. Αλλά τώρα τα παιδιά, εντάξει. Την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε.